Σε αυτό το βιντεάκι θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τη συμπεριφορά των ρόλων μέσα μας. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί, απλά κάνω μερικά εστιασμένα βίντεο πάνω σε συγκεκριμένα θέματα βάσει των ερωτήσεων που έχω πολλές φορές από τους φίλους που κάνουμε τα σεμινάρια και γενικά από τους φίλους στο Facebook και γενικά από τους φίλους που έχουν μερικά ερωτήματα, έτσι, και μου τα στέλνουν. Σήμερα θα νομίζω για τη διάρκεια των ρόλων και πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Καταλαβαίνετε ότι κάθε θέμα μπορούμε να το προσεγγίσουμε κάτω από δύο πλευρές, κάτω από δύο σπήρες. Αυτές οι δύο σπήρες, φίλε μου, είναι η κατοφερή σπήρα, έτσι και ανωφερή, θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ένα οδηγεί στην αύξηση της συνειδητότητας και το άλλο στο χάσιμο της συνειδητότητας. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν ξεφεύγουμε, θα λέγαμε, από το μέτρο, στα άκρα η συνειδητότητά μας χάνεται. Ενώ όταν πάμε προς το κέντρο, η συνειδητότητά μας ανεβαίνει. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας μιλήσω για τα διάφορα εγώ, τα οποία βιώνουν από μέσα μας. Παραπονιούνται μερικοί φίλοι και προσπαθούν να τα βιάσουν, δεν προλαβαίνουν να τα κατανοήσουν και μου λένε για ποιο λόγο δεν μπορώ ταυτισμένοι μέσα να το δω. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, όλοι έχουμε ένα βαθμό εγρήγορσης. Και αυτή η εγρήγορση είναι ένα λόγος πόσο στροφάρει, θα λέγαμε, έτσι, η συχνότητα της αντίληψής μας. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε το προηγούμενο βίντεο για να καταλάβετε τι εννοώ. Πέραν αυτό, επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν πάρα πολύ εγρήγορση, βλέπουν τα αποτελέσματα από τις ενέργειες τις περισσότερες φορές, αποτυπωμένες από τις συνέπειες των πράξεών τους. Μετά, όσο ανεβαίνει η εγρήγορση, μπορούν την ενέργεια και να την κοιτάνε πάνω στις πράξεις τους. Μετά, όσο ανεβαίνει και άλλο η εγρήγορση, μπορεί να την κοιτάνε σε σκέψεις και συναισθήματα, μετά πίσω στις πεποιθήσεις και μετά πίσω σε κάθε εγώ, θα λέγαμε, σε κάθε αυτό, σε κάθε ρόλο ο οποίος βγαίνει. Τι συμβαίνει τώρα, φίλοι μου? Να ξέρετε ότι κάθε φορά που εμείς συγκινούμαστε με μία ενέργεια, έχουμε την τάση να ταυτοποιηθούμε τελείως και ολικά. Ξεκινάμε χωρίς να είμαστε ταυτισμένοι και όσο εμείς γινόμαστε η ενέργεια, ταυτοποιούμαστε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενέργεια ξεκινάει μέσα μας όπως μια μπάλα χιονιού ξεκινάει από την κορυφή, θα λέγαμε, του βουνού. Μέχρι να γίνει αυτή η χιονόμπαλα μεγάλη και να σκάσει πάνω οπουδήποτε, θα λέγαμε, από αυτήν την πράξη, έτσι φαίνεται και η ενέργεια μέσα μας, φίλοι μου. Όσο ξεκινάει και είναι μικρή η μπάλα, μπορούμε να την αντιληφθούμε, αν μπορούμε να την αντιληφθούμε, φτάνουμε σε εκείνο το επίπεδο να μπορούμε ίσως και να τη σταματήσουμε. Με την έννοια να την ελέγξουμε, να γίνουμε συνειδητοί. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει συνείδηση, λογική, ενθύμηση, δεν υπάρχει βία. Όταν όμως, φίλοι μου, η μπάλα αρχίζει και παίρνει την κατηφόρα και αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερη, μεγαλύτερη, ξέρετε εσείς πώς είναι, όταν βλέπετε ότι σκάει το χιόνι και αρχίζει η μπάλα και μεγαλώνει από την κορυφή, στους πρόποδες φτάνει τεράστια. Γιατί έχει μαζέψει όλο το χιόνι μαζί, όλη την ενέργεια μαζί, όλη την πληροφορία που χρειάζεται. Για να έρθει μετά με τέτοια σφοδρότητα ώστε να μας συγκινήσει να το κάνουμε πράξη. Βλέπετε εκεί, φίλοι μου, δεν μπορούν οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω. Εκεί πρέπει να την αφήσουμε να κάνει τον κύκλο της. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Θέλω να καταλάβετε αυτό το εστιακό σημείο μέσα σας, το οποίο δεν έχει την επαναφορά. Μετά, όπως όλα τα πράγματα, από την εσφλαχνία, θα λέγαμε, της παγκόσμιας νοημοσύνης που έτσι τα έχει φτιάξει, καταλαβαίνετε ότι θα κάνει τον κύκλο και σας δώσει άλλη μια ευκαιρία την επόμενη φορά να μάθετε από αυτό. Αλλά πρέπει να κάνει τον κύκλο του. Επομένως, τα συναισθήματά μας, όσο ανεβάζουμε συνείδηση, όσο ανεβάζουμε εγρήγορση, μπορούμε να τα συλλάβουμε εκεί που είναι ακόμα, θα λέγαμε, ρευστά. Όταν όμως κρυσταλλωθούν, γι' αυτό είναι και η έννοια του 3D, βλέπετε, πρέπει να τα ζήσουμε. Πρέπει να φάμε, θα λέγαμε, το βίωμα της κρυσταλλοποίησης. Και στα κατώτερα σώματά μας, φίλοι μου, που ανήκουν στον κόσμο της κρυσταλλοποίησης, δεν έχουν ελαστικότητα. Το ένα κάνει ζημιά στο άλλο. Η ένταση είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό και επιλέξαμε να έρθουμε εδώ για να τα καταλάβουμε με περισσότερη ένταση αυτά που μέσα μας ήταν μόνο μια κατάσταση ιδέας, ενέργειας και μετά συγκίνησης και μετά αρχίζει και γίνεται, θα λέγαμε, πράξη, μορφή, συνέπειες, αποτέλεσμα. Γι' αυτό να θυμάστε αυτό το εστιακό σημείο σας, φίλοι μου, είναι όταν εμείς σε κάθε δρόμο, σε κάθε ενέργεια, τι κάνουμε, παρατηρούμε τον εαυτό μας μέχρι την ώρα που μπορούμε να τον παρατηρούμε πριν τον χάσουμε.
Όπου λοιπόν σας έχω πει να μαρτυράτε, είναι με την έννοια να δίνετε τη μαρτυρία σας, την καταγραφή σας, για να βάζετε ταμπέλες, οδούς, κάθε φορά στο δικό σας εσωτερικό χάρτη. Έτσι που όταν αρχίζετε και ξαναέρχεται η ίδια ενέργεια, να σας θυμίζει ότι έχω ξαναπεράσει από εδώ. Ξέρω που οδηγεί ο δρόμος. Όταν όμως περάσετε αυτό το εστιακό σημείο που αρχίζει και κοιμάται η συνείδηση γιατί ταυτοποιείται, τότε φίλοι μου θα πρέπει να κάνει τον κύκλο του. Γι' αυτό στα περισσότερα συναισθήματα που έχετε, μετά από ένα χωρισμό, μετά από ένα πένθος, κάτι το οποίο έχει βγει από μέσα σας και δεν το έχετε προλάβει να είστε προετοιμασμένοι, να μπορέσετε να το εξορροπήσετε, να το διατροποιήσετε από πριν, θα πρέπει να τα αφήσετε εκείνη την ώρα που είστε ταυτισμένοι να κάνει τον κύκλο του. Μην τον πολεμάτε. Όσο δεν τον πολεμάτε, θα κάνει γρηγορότερα τον κύκλο του, γιατί έτσι θα σας δώσει λοιπόν την ευκαιρία για την επόμενη φορά να είστε πιο προετοιμασμένοι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και στην ανθρωπότητα, φίλοι μου. Γιατί σας λέω ότι σας μιλάω, συμβαίνει σε όλες τις κλίμακες, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Σαν fractals. Οπότε και στην ανθρωπότητα το ίδιο πράγμα συμβαίνει, φίλοι μου. Από τη στιγμή που η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, όπως σας είπα, θα πρέπει να περάσει, να κουμπίσει τον πάτο για να συνανέβει. Σαν αντίσταση, σαν αντιστάθμιση. Δεν μπορεί να πατήσει τόσο φρένο. Γιατί δεν έχει τα απαιτούμενα φρένα, δεν έχει την απαιτούμενη νοημοσύνη για να πατήσει τόσο φρένο και να αλλάξει. Οπότε οι συγκεκριμένες ψυχές θα πάνε ακριβώς με την ίδια φόρα να κοτουλήσουν στον τοίχο για να τους πρόξει πάλι ο τοίχος πίσω και να τους πρόξει πάλι ο πάτος πίσω. Έτσι θα δείτε μερικούς ανθρώπους δίπλα σας, γύρω σας, γνωστούς σας να ακολουθάνε μια τρελή οδό σε εισαγωγικά γιατί έχουν μέσα τους υποσυνείδητα και αισθηκτοδός ακολουθήσει αυτή θα λέγαμε τη φυσική πορεία της αντίστασης θα λέγαμε και την πορεία αυτή της εξφενδόνησης πίσω μέσω να φτάσουν στον πάτο. Άρα για αυτούς που δεν είναι σε αυτό το σημείο και μάλλον δεν είστε για να μπορείτε να με ακούτε αυτή τη στιγμή άρα σας δίνεται και η πιθανότητα μαζί με την επιλογή αν θέλετε να κάνετε αυτή την πρακτική που σας λέω φίλοι μου και σας μιλάω συνέχεια, να ανεβάσετε συνείδηση, να ανεβάσετε εγρήγορση στο εδώ και τώρα για να συλλαμβάνετε τις ενέργειες τις οποίες δουλεύουν μέσα από τα κενά της συνείδησής σας και τις βλέπετε μόνο σαν αποτέλεσμα, μόνο σαν ταύτιση, μόνο μετά το λάθος που έχετε κοιμηθεί. Αυτά σχετικά με τα εγώ, τις ενέργειες και πώς έρχονται και βγαίνουν στη φύση μας. Ειρήνη σε όλους.